Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Είναι μαζί μας και ο κύριος Μαρόπουλος, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία τοποθέτηση χθες. Κύριε Μαρόπουλε, καλημέρα. Σιδέρη, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Τι γίνεται? Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ? Λοιπόν, περιμέναμε αυτή την ευαίσθηση να δούμε τι θα γίνει, τι θα υποθεί, τι θα ανακοινωθεί. Ακούσαμε και εσάς που ήσασταν εκεί. Έκανες μια πολύ ωραία, νομίζω, μεστή ομιλία. Ακριβώς νομίζω ότι χρειαζότανε. Αλλά από την άλλη, ακούσαμε και πράγματα που ηχούν καλά στα αυτιά. Πόσο εύκολο όμως είναι να τα δούμε και στην πράξη. Δηλαδή, φράσεις όπως το «δεν θα μας φτάνουν οι κλίνες σε λίγα χρόνια» ή ότι «πια λίμνη Κόμο, λίμνη Καστοριάς», καταλαβαίνεις ότι μας ενθουσιάζουν, αλλά έτσι, χρειάζεται πολλής δρόμος για να το πετύχουμε. Έτσι ακριβώς. Καταρχήν να πούμε ότι χαρήκαμε πάρα πολύ που αυτό που συνέβη εδώ. Συνέβη στη Μακρότησα, ναι. Συνέβη σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της χώρας μας. Μάλιστα. Αυτή η επιδράση της περιφέρειας ήταν σημαντική, είναι πολύ σημαντική, όπως και η παρουσία του Υπουργού ήταν πολύ σημαντική μετά από τόσα χρόνια να είναι εδώ κοντά μας. Ωραία. Τώρα βέβαια αυτά που είπε, νομίζω πως το πνεύμα τον οποίο τα εννοούσε είναι ότι αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Σαφώς όμως, έχοντας το προϊόν που λέγεται Καστοριά, το προωθήσουμε όλοι μαζί έτσι όπως πρέπει, είτε στο εσωτερικό της χώρας μας, είτε στο εξωτερικό, σίγουρα τα αποτελέσματα που θα δούμε θα είναι πάρα πολύ καλά. Ναι. Νομίζω λοιπόν πως σε αυτό το πνεύμα πάνω κινήθηκε ο Υπουργός και είπε ότι φυσικά οι πολιτικοί τα λένε με τον δικό τους τρόπο, εμείς τα εκλαμβάνουμε με τα μεταφράζουμε διαφορετικά, ναι. Έτσι ακριβώς. Ή τα μεταφράζουμε ρεαλιστικά ίσως. Δεν άκουσα, Χριστό. Ή τα μεταφράζουμε ρεαλιστικά. Βεβαίως, πρέπει να τα μεταφράσουμε ρεαλιστικά, να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και στο νομό μας, να δούμε το δύσκολο χειμώνα που έρχεται, πώς θα τα καταφέρουμε και αν μπορούμε σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη να αρχίσουμε να προσθέτουμε στο τουριστικό προϊόν της Καστοριάς, είτε με την παρουσία μας και εκθέσεις, η οποία είπε ο Υπουργός ότι θα είναι συνεχής και διαρκής για την Καστοριά, τότε είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ πιθανό να πετύχουμε αυτά τα πράγματα. Πάντως, αν θέλουμε να έχουμε τον τουρισμό ως πρώτη επιλογή στο μέλλον της Καστοριάς, σίγουρα πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις. Τον είδες και από κοντά, Σιδέρη. Σου έδωσε την εντύπωση ότι πραγματικά αυτά που λέει τα εννοεί, δηλαδή ότι θα κάνει τη λίμνη της Καστοριάς τόσο γνωστή όσο τη λίμνη Κομό, με εύκολη πρόσβαση αεροδρόμιο Θεσσαλονίκη σε Εγνατία Καστοριά. Πριν ή για χρόνια, το κομμάτι το βυζαντινό. Πριν την Εγνατία να κατασκευάζεται, ναι. Και δεν πιστεύαμε εμείς τουλάχιστον ότι θα ζούμε για να την διερχόμαστε. Νομίζω πως πρέπει να βάζουμε έτσι μεγάλους στόχους και πρέπει να τους έχουμε αυτούς και το αεροδρόμιο μας να το λειτουργήσουμε και την προβολή μας να την εντείνουμε, έτσι ώστε να γίνουμε το δυνατόν περισσότερο γνωστοί. Αλλά πρέπει και εμείς να ετοιμαστούμε όμως, όχι βέβαια χτίζοντας από σήμερα νέα ξενοδοχεία, αλλά κάνοντας εκπαιδεύσεις στο προσωπικό μας, σε εμάς τους ίδιους, στην ποιότητα των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουμε και να έρθει και η ποσότητα στη συνέχεια, έτσι ώστε να μην κάψουμε αυτό το προϊόν όπως κάναμε με άλλα προϊόντα εδώ στην πόλη μας ή στη χώρα μας. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε αργότερα κάποια στιγμή τον όγκο και τη μαζικότητα του τουρισμού, γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, Χρήστο, το πιστεύω ακράδαντα. Mm-hmm. Θα έρθει η μαζικότητα στον τουρισμό της Καστοριάς. Πραγματικά θα μπορούμε να στηριχθούμε εκεί. Το θέμα είναι πότε θα συμβεί αυτό. Όμως θα τους υποδεχθούμε. Το θέμα είναι πότε θα συμβεί αυτό και με ποιο σχέδιο, γιατί χθες που ήταν και στην εκπομπή μας ο κ. Κικίλιας ήταν καλεσμένος εδώ και μίλησε. Τον ρωτήσαμε και κάτι, θα ακούσουμε ίσως και το απόσπασμα σε λίγο. Τον ρωτήσαμε κάτι που αφορά τις τουριστικές περιοχές και την φυγή των Καστοριανών για την σεζόν. Ναι. Ώσπου λοιπόν να έχουμε, είπαμε τον κύριο Κικίλια, τις κλίνες που να μην μας φτάνουν, προς στιγμή έχουμε
2.000 παιδιά της Καστοριάς που φεύγουν στις λεγόμενες τουριστικές περιοχές. Έχουν φύγει δυστυχώς, έτσι ακριβώς. Έχουν φύγει και αυτό, και μακάρι να έρθουν οι εποχές που όχι μόνο να μην φεύγουν αυτά τα 2.000 παιδιά κάθε χρόνο, αλλά να έχουμε τέτοιες ανάγκες που να φέρνουμε και από έξω κόσμο να δουλεύει εδώ. Έτσι καταλαβαίνεις ότι αν αυτό σιγά σιγά το σχέδιο αρχίζει να υλοποιείται, Χρήστο, όχι μόνο ο κλάδος του τουρισμού, αλλά πάρα πολλοί κλάδοι, ο άλλος ο κλάδος στον οποίο εργάζομαι εγώ, ως μηχανικός, ως κατασκευαστής, καταλαβαίνεις ότι θα είμαστε πολύ ευτυχισμένοι και ευχαριστημένοι αν προβούμε σε αυτές τις καταστάσεις, αν φτάσουμε σε αυτές τις ενέργειες. Μάλιστα. Νομίζω πως είναι σημαντικό, νομίζω πως μπορούμε να το καταφέρουμε σιγά σιγά, πάντα με μικρά βήματα, έτσι ώστε να κατοχυρώνουμε τη θέση μας είτε στο ελληνικό στερέωμα είτε στο παγκόσμιο στερέωμα, και από εκεί και πέρα να έχουμε την ποιότητα των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων που θέλουμε για να έχουμε, για να προβάλλουμε την Καστοριά μας. Μάλιστα. Τώρα, παρουσιάστηκε και το σήμα και θέλω να μου πεις δύο λόγια και για το σήμα ή πόσο σημαντικά θα βοηθήσει το σήμα από εδώ και πέρα. Το σήμα είναι κάτι υποκειμενικό, το αν θα αρέσει ή όχι σε κάποιον Χρήστο. Προσωπικά εμένα μου άρεσε. Γιατί έχει μια ιστορία πίσω του, έχει κάποιες ρίζες, έχει κάποιο story να μας πει. Σε άλλους μπορεί να μην αρέσει, αλλά νομίζω πως το σήμα δεν είναι το κυρίαρχο στην παρουσίαση. Το κυρίαρχο είναι το προϊόν, είναι η Καστοριά. Ναι. Από τη στιγμή που έχουμε το προϊόν, το σήμα, αν καταφέρουμε να το χρησιμοποιήσουμε όλοι μας σε διάφορα προϊόντα και καταστάσεις της πατρίδας μας, του νομού μας, θα το κατοχυρώσουμε γι' αυτό και θα μπορεί ο άλλος να αναγνωρίζει αμέσως τη Δυτική Μακεδονία. Θα πρέπει όμως, όπως μπήκε το σήμα για το branding της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, να βρούμε και να κατοχυρώσουμε και ένα σήμα για το branding της Καστοριάς, το οποίο είναι επιμέρους κομμάτι του συνολικού. Αυτό το σήμα που παρουσιάστηκε χθες θα χρησιμοποιείται σε οτιδήποτε τουριστικό αφορά την Δυτική Μακεδονία και όχι την Καστοριά. Ακριβώς. Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την Καστοριά, πιστεύω, όχι γιατί για κάποιον άλλο λόγο ή για κάποιον ελιτίστικο λόγο από τους υπόλοιπους νομούς, αλλά επειδή εκ των πραγμάτων διαφέρουμε και προηγούμαστε στον τομέα του τουρισμού, όπως σε κάποιους άλλους τομείς προηγείται η Κοζάνη, εδώ προηγούμαστε εμείς. Θα πρέπει λοιπόν να κατοχυρώσουμε και τοπικά το branding για το νομό μας. Μάλιστα. Συζητήσατε και κάτι ιδιαίτερο μετά από όλα αυτά? Είπατε τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να υλοποιηθεί όλο αυτό το project. Βεβαίως, έχουν μπει χρονοδιαγράμματα ότι μέχρι τότε θα κάνουμε αυτό, μέχρι παραπέρα θα κάνουμε ζητήσαμε το άλλο. Ζητήσαμε δύο πράγματα από τον Υπουργό. Ζητήσαμε τη βοήθειά του για την υλοποίηση του φόρουμ πνευματικού και θεσμικού τουρισμού που θέλουμε να κάνουμε. Και φαίνεται ότι αυτό το ανέφερε και πρώτο, μάλιστα. Είναι εντυπωσιασμένος που υπάρχουν αυτές οι βυζαντινές και μεταβυζαντινές εκκλησίες σε μία πόλη. Οι εκκλησίες και τα αρχοντικά και όλη την οικονομιά μας, Χρήστο. Ακριβώς έτσι. Και στο καραβάκι μέσα που κάναμε τη βόλτα έμεινε εντυπωσιασμένο από την όψη της Καστοριάς που είχε μέσα από το καράβι. Όπως επίσης το ζητήσαμε και την παρουσία μας ως συνδέσμου ξενοδόχων στις εκθέσεις, σε διάφορες εκθέσεις, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και εκεί πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα έχουμε τη στήριξή τους, έτσι ώστε να βγούμε και να προβάλλουμε την Καστοριά μας εκεί που πρέπει. Μάλιστα. Οπότε, περιμένουμε να δούμε πραγματικά τι θα συμβεί και με αυτή την υπόθεση, με πολλές έτσι, υποσχέσεις. Πολλές υποσχέσεις, περιμένουμε με υπομονή, πρέπει να βγάλουμε καταρχήν τη δύσκολη περίοδο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν ειλικρινείς και όχι προεκλογικές, γιατί πλησιάζουμε και προς εκλογές. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι όλο αυτό δεν είναι κάτι που λέγεται εν όψη εκλογών. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι κάτι το οποίο εννοούμε, ότι μιλάμε σοβαρά και ότι πραγματικά να δουλέψουμε όλοι να το... Εμείς τουλάχιστον είμαστε εδώ και προ και μετά των εκλογών, Χρήστο, για να εννοήσουμε αυτά που λέμε και να κάνουμε πράξη αυτά που ζητάμε. Εγώ χαίρομαι για αυτό που λέω, σεβασμιότητος μας, Χρήστο. Ναι. Βυζαντινή ζωντανή πολιτεία. Ζωντανή πολιτεία. Ζωντανή βυζαντινή πολιτεία η Καστοριά. Χαίρομαι πολύ για αυτό που λέει. Το είπε και χθες. Βεβαίως, το επαναλαμβάνει κάπου όπου βρίσκεται και νομίζω πρέπει να το καθιερώσουμε. Σωστά. Είναι μια επισήμαση, μια λεπτομέρεια που πολλές φορές ό,τι έχουμε σε έναν τόπο το θεωρούμε μουσείο, το θεωρούμε παράδοση. Όχι, εδώ είναι ζωντανή. Είναι ζωή. Είναι ζωή. Ακριβώς. Ζει αυτό το πράγμα. Ανοίγουν οι εκκλησίες, λειτουργούν οι εκκλησίες και αυτό ανοίγουν έχει σημασία. Ανοίγουν αγροτικά. Τα φροντίζουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν και υιοθετήσει εκκλησίες. Οπότε είναι ζωντανή βυζαντινή πολιτεία. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο Μητροπολίτης.
Λοιπόν, Σιδέρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, Χριστό. Καλημέρα. Καλημέρα. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.